Κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, εκπρόσωπος τύπου στο ποτάμι. Καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε Ζαχαριάδη, είναι προεκλογικά αυτά που ακούμε το τελευταίο διάστημα σε σχέση με τα κοινωνικά μερίσματα, τις επιδοτήσεις. Σας κατηγορεί η αξιωματική αντιπολίτευση ότι κινείστε βάσει αυτής της λογικής. Κοιτάξτε, η αξιωματική αντιπολίτευση βλέπει εκλογές από τον Απρίλιο του 2016 που έκλεισε ένα τρίμηνο στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε 15 μέρες, κάθε ένα μήνα. Εάν εννοείται για τον Οκτώβρη του 2019, ναι, με αυτήν την έννοια, με αυτόν τον ορίζοντα, μπορεί ο καθένας να το προλογίσει ή να το αποτιμήσει όπως θέλει. Η γνώμη μας όμως δεν είναι αυτή. Σήμερα η χώρα κλείνει 100 μέρες από τότε που βγήκε από τα μνημόνια. Και αυτές είναι οι πρώτες, οι σημαντικές, οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την οικονομία και την κοινωνία που δίνουν κάποιες μικρές φυσαλίδες οξυγόνου και ζωτικό χώρο για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε, να ανακάμψουμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι τα πρώτα μικρά ουσιαστικά βήματα που δείχνουν την πορεία, που δείχνουν ότι τα μνημόνια τελειώσανε τον Αύγουστο του 2018, ότι δεν υπάρχει το τέταρτο μνημόνιο που μας κατηγορούσε η αντιπολίτευση, ιδίως η Νέα Δημοκρατία, μέχρι το 2060 ή μέχρι το 2114. Χρεώσατε πολλά, λέει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε, μας υποχρεώσατε. Μας χρεώσατε πάρα πολλά, δίνετε λίγα. Εντάξει τώρα, άμα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση και πάμε πίσω και πιο πίσω και τα λοιπά, θα δούμε και πώς φτιάχτηκε αυτό το χρέος και τι λάθη γίνανε και πώς ξεφούσκωσε η οικονομία. Εγώ, χωρίς να λέω ότι όλα είναι καλώς καμωμένα το 2015 μέχρι το 2018, εν πάση περιπτώσει τελειώσαμε με την ιστορική περιδίνηση των μνημονίων και τώρα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιες σημαντικές, αναγκαίες κοινωνικές παροχές αναπτυξιακού χαρακτήρα, οι οποίες δεν εντάσσονται, όχι βέβαια, οι οποίες δεν εντάσσονται σε μια λογική να γυρίσουμε στα δίδυμα ελλείμματα, τα ξέρουν καλά αυτά στη Νέα Δημοκρατία, ή μια λογική του λεφτά υπάρχουν για λεφτά που δεν υπάρχουν. Μπορούν υπερφορολόγηση. Κόβεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ακόμα θα τη λέτε αυτή την μπούρδα και την ανακρίβεια, κύριε Ζαχαριάδη. Καμία συστολή, καμία μεταμέλεια. Καμία συνέστηση των ευθυνών σας. Καταρχήν, νομίζω είχα το λόγο τώρα. Ναι, τον έχετε. Γι' αυτό για να συνεχίσετε. Αντιγράψετε τον κύριο Γεωργιάδη και δεν σας πάει. Σας είχα για πιο μετριοπαθή. Ναι, ολοκληρώστε. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μετριοπάθεια είναι να επικαλείστε φράσεις οι οποίες έχουν αποδειχθεί ιστορικά ανακριβείς γιατί δεν υπόθηκαν ποτέ έτσι. Να τελειώσει και θα πείτε τα ωραία. Εγώ θα πω τις μπούρδες μου και θα πείτε τα. Κύριε Ζαχαριάδη, ολοκληρώστε. Το ερώτημά σας πάλι το ξέχασα. Λέω για την υπερφορολόγηση και για την υπεραπόδοση. Σας κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι ενώ εσείς λέτε για υπεραπόδοση, είναι ουσιαστικά υπερφορολόγηση κάποιων τμήματων της οικονομίας και κοινωνικών και άλλων ομάδων. Κοιτάξτε, για να έχετε αυτό δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι η φορολογία στη χώρα είναι υψηλή. Και δεν χωρεί αμφιβολία ότι η τάση για τα επόμενα χρόνια είναι βεβαίως να αποκλιμακωθεί. Εμείς είχαμε διεκδικήσει ένα χαμηλότερο ύψος. Θυμάστε τις διαπραγματεύσεις και τον τρόπο με τον οποίο ορίστηκαν και επιβλήθηκαν αυτά τα μέτρα. Είναι θετικό ότι με αυτό το δεδομένο είμαστε πάνω από τους στόχους και όχι κάτω από τους στόχους. Γιατί θυμίζω και τα προηγούμενα χρόνια πριν τη δική μας διακυβέρνηση, πάλι οι πιέσεις ήταν μεγάλες, αλλά μονίμως περνάγανε από κάτω και παίρνανε και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα μέτρα. Είμαι ο τελευταίος που θα πει ότι βιώνουμε στη χώρα αυτή τη στιγμή κάποιο είδους success story, ότι είμαστε για πανηγυρισμούς, αλλά η τάση είναι σωστή, τα πράγματα αρχίζουν να βελτιώνονται και αντί διάφοροι να πετροβολούν και να μιζεριάζουν, ας μπορέσουν να συμβάλλουν και αυτοί με το διάλογό τους, με τις προτάσεις τους σε μια θετική πορεία για τη χώρα. Κύριε Όθωνα. Είναι προφανές για όσους έχουν επίγνωση της πραγματικότητας, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι η κυβέρνηση σχεδίασε όχι με βάση τις ανάγκες της χώρας και μιας πραγματικής και ασφαλούς και μόνιμης εξόδου από την κρίση, αλλά σχεδίασε με βάση τον πολιτικό και εκλογικό της κύκλο. Αφού λοιπόν στράγγισε την οικονομία, την επιχειρηματικότητα, τα νοικοκυριά, τις τσέπες των Ελλήνων και πολύ περισσότερο των πιο αδύναμων, μπαίνει στην τελική ευθεία και σπάει τον κουμπαρά. Αποκαθιστώντας και με μέτρα που τα έχει ανάγκη ο κόσμος και γι' αυτό. Γιατί το ψηφίζετε όμως. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί τα έχει ανάγκη ο κόσμος. Δεν είναι θέμα λάθους. Εγώ. Επικεντρώνω. Κάνατε ένα ερώτημα αν είναι προεκλογικού χαρακτήρα. Σας λέω ότι αυτά τα ματωμένα υπερπλεονάσματα,
τα οποία καθόλου δεν ήταν αναγκαία. Θυμίζω ότι η κριτική που υπήρχε για χρόνια ήταν ότι ήταν υψηλοί οι στόχοι που είχαν δεσμευτεί. Αυτή η πολιτική. Δεσμεύτηκαν για υψηλότερους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ. Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις όμως. Υπερβαίνουν για κατά πολύ. Θέλετε να συζητήσουμε για τις προηγούμενες κυβερνήσεις? Όχι, για όλες. Ναι. Ή για σήμερα με ρωτήσετε. Σήμερα, αν με ρωτήσετε για σήμερα, για το αύριο, είμαι εδώ να σας απαντήσω για τα προηγούμενα. Ναι, απλά ναι. Να διαλέξουμε ενότητα. Λοιπόν, έλεγα ότι σε αυτόν τον σχεδιασμό του εκλογικού και πολιτικού κύκλου, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, μικρή σημασία έχει, η κυβέρνηση επιδίδεται σε μία. Και άκουσα ότι δεν υπάρχει κανένα success story. Μια χαρά υπάρχει το success story. Το πρώτο κεφάλαιο αυτού του success story είναι η παντελώς ανακριβής αφήγηση περί τέλους των μνημονίων. Και νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε σήμερα σε ποια κατάσταση είναι η χώρα τη στιγμή που ο κύριος 11, αυτός που παίρνει 10 από τους πολίτες για να τους δώσει ένα, που ρουφάει με την αντλία και δίνει με το σταγονόμετρο, τι θα παραδώσει σε λίγους μήνες. Και τα στοιχεία εδώ νομίζω ότι τα λένε όλα, δεν χρειάζεται, και είναι και μη αμφισβητήσιμα. Η χώρα τώρα έχει περίπου 18 δις παραπάνω χρέος από το 2015. Έχει αυξημένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο κατά 30 δις σε σχέση με το 2015. Έχει αυξημένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία περίπου 25 δις σε σχέση με το 2015. Είναι 500.000 συμπολίτες μας παραπάνω που είναι ο αριθμός των οφειλετών που είναι σε αναγκαστικά μέτρα κατασχέσεων και τα λοιπά. Έχει αυξηθεί η αναλογία έμεσων με άμεσων φόρων. Και επομένως, επί τη βάση αυτή πρέπει να έχει κανείς μια επίγνωση της κοινωνικής πραγματικότητας της δυσκολίας που βιώνουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες και το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του, γιατί πια όλοι έχουν, δεν υπάρχουν ούτε υπερευαίσθητοι ούτε αθώοι έναντι ενόχων, να συζητήσει σοβαρά για μια επόμενη μέρα με ασφάλεια και σιγουριά και αξιοπρέπεια για τη χώρα και τους πολίτες της. Και αυτή η συζήτηση με ευθύνη κυρίως της κυβέρνησης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν γίνεται. Υπάρχει από τη μια μεριά η επιλογή μιας αντιπολίτευσης που περιμένει να πέσει η κυβέρνηση σαν όριμο φρούτο χωρίς σχέδιο και πρόταση προοπτικής, και από την άλλη μια κυβέρνηση που προσπαθεί να διαχειριστεί και να περιορίσει την επερχόμενη εκλογική συντριβή στα όρια μιας διαχειρίσιμης πολιτικής εκλογικής ήττας, αλλά αυτό είναι κατώτερο των αναγκών των περιστάσεων της χώρας. Κύριε Καραθανασόπουλε. Οι 100 μέρες μετά τα μνημόνια φαίνεται στην τσέπη του συνταξιούχου, του εργαζόμενου και του επαγγελματία. Και αυτό είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Οπότε τα μέτρα της κυβέρνησης και τα χθεσινά δεν είναι τίποτα άλλο από μια προσπάθεια να ξεπλύνει την πολιτική της. Να κάνει μια αναδιανομή της φτώχειας τη στιγμή που συνεχίζει την αντιλαϊκή επίθεση. Και ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2019 αναδεικνύει αυτό το χαρακτήρα της αντιλαϊκής επίθεσης. Στοχεύει στο να μειώσει ακόμη περισσότερο τις απαιτήσεις στον κόσμο. Να μάθει να ζει με αυτά τα επιδόματα φιλανθρωπίας. Να μάθει να ζει με λίγα και να μην διεκδικεί την απέτηση να ικανοποιηθούν σήμερα οι σύγχρονες ανάγκες του. Και ταυτόχρονα να συγκαλύψει και το χαρακτήρα της πολιτικής. Πέρα από αντιλαϊκή, είναι μια πολιτική η οποία και σήμερα στηρίζει ακριβώς και δίνει νέα προνόμια και κίνητρα στους επιχειρηματικούς ομίλους, στο μεγάλο κεφάλαιο, στην οικονομική ελίτ. Και το πιο, ας το πούμε έτσι, παράδειγμα κορυφαίο είναι ακριβώς ενώ ματώνει το λαό στη φορολογία, φέρνει μέτρο με το οποίο μειώνει το φόρο στα διανεμόμενα κέρδη από 15% σε 10%. Όταν ο εργαζόμενος ή ο συνταξιούχος καλείται να καταβάλει 22% φορολογία, στις οικονομικές ελίτ μειώνει τη φορολογία στο 10%. Άρα ματώνει το λαό για να κερδίζουν οι επιχειρηματικοί. Και από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φανερός ο ταξικός χαρακτήρας της πολιτικής. Συνεχίζει την πολιτική η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ των προηγούμενων κυβερνήσεων, και ένα αποκαλυπτικό στοιχείο είναι αυτό που έδωσε ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, ότι από το 2008 έως το 2017, μια δεκαετία δηλαδή, κάθε χρόνο
ο πραγματικός μισθός στον ιδιωτικό τομέα χάνει 3%. Δηλαδή μια συσσωρευτική απώλεια. Και τις καλές μέρες. Ναι, μια συσσωρευτική απώλεια. Εκτός κρίσης ακριβώς, και είναι ενδιαφέρον πραγματικά αυτό το στοιχείο. 35% που αυτό επιβεβαιώνει ότι για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών όμιλων και η κερδοφορία πρέπει να ματώσει ο εργαζόμενος να απολέσει εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Να υπάρχει αυτή η εργασιακή ζούγκλα, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ τη διατηρεί, για να μην πω ότι κάνει και ένα βήμα παραπέρα σε αυτήν την εργασιακή ζούγκλα. Κύριε Σιόδρα. Ορίζοντας κυβέρνηση, είναι σαφές ότι είναι οι εκλογές. Δηλαδή, τη νοιάζει το πώς θα πάει στις κάλπες και τα ποσοστά βεβαίως που θα έχει εκεί. Δεν θα έπρεπε να δοθούν όμως αυτά τα χρήματα, αφού υπάρχουν. Αυτή τη στόχευση έχουν και αυτά τα μέτρα. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι τα χρήματα τα οποία δίνονται. Λοιπόν, και αυτά τα οποία δίνει κάθε κυβέρνηση, όχι η σημερινή, δεν είναι λεφτά τα οποία βγάζει ούτε ο κύριος Τσίπρας από τις τσέπες του, ούτε οι υπουργοί από τις τσέπες του. Από κάπου προκύπτουν. Στις παλιότερες εποχές, οι πρωθυπουργοί μοίραζαν χρήματα δανεικά, κυρίως. Δανείζονταν, έστειλαν τον λογαριασμό στους επόμενους, μοίραζαν. Τώρα, είναι χρήματα τα οποία έχουν προέλθει από την ανάπτυξη. Δηλαδή από την αύξηση του εθνικού πλούτου. Να ήταν έτσι, εγώ να σας πω, βεβαίως καλά κάνει. Καταλαβαίνω την ανάγκη της κοινωνίας. Και του ανθρώπου, ο οποίος τα 100 ευρώ που θα έχει ελάφρυνση είναι 100 ευρώ. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό. Όμως, τα έχει πάρει από την τσέπη κάποιο άλλο. Και το λέω γιατί. Γιατί αυτά τα χρήματα τα οποία δίνονται τώρα, αφού δεν προκύπτουν από την ανάπτυξη, προκύπτουν από τις τσέπες ανθρώπων που δεν έχουν πια να πληρώσουν. Ένα στους δύο χρωστάει στην εφορία αυτή τη στιγμή. Προκύπτουν λοιπόν από την υπερφορολόγηση και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το οποίο έχει περικοπεί. Και το λέω γιατί δεν είναι ένα απρόσωπο πράγμα το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Mm-hmm. Από πού περιμένεις να έρθουν δουλειές στη χώρα? Περιμένεις να έρθουν από τις ιδιωτικές και από τις δημόσιες επενδύσεις. Έτσι δεν είναι? Η κυβερνήση αριστερά συνήθως είναι υπέρ των επενδύσεων από το δημόσιο. Εδώ βλέπουμε ότι ούτε αυτό γίνεται. Ούτε αυτό γίνεται. Όχι μόνο δεν ευνοούνται οι ιδιωτικές επενδύσεις. Πέρσι το πρώτο εξάμηνο του 2018 ήταν μειωμένες κατά 7,9%. Αλλά βλέπει και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που σημαίνει τι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων? Ότι γίνονται δουλειές κάπου, ότι πιάνουν άνθρωποι δουλειά εκεί, έχουν μισθό, πληρώνουν τους φόρους τους, μπορούν να πάνε στο μανάβι, στο μπακάλι κτλ. Να αγοράσουν κάτι, να πάνε στην οικογένειά τους, να πληρώσουν το φροντιστήριο των παιδιών τους. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων. Δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο. Όλα αυτά λοιπόν δεν έχουν γίνει. Αντιθέτως, η κυβέρνηση, επειδή ακριβώς έχει εκλογικό ορίζοντα, προσπαθεί να δει πώς θα μοιράσει προκειμένου να έχει καλά κάποιους ανθρώπους. Και εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Μετράει από τις τελευταίες 100 μέρες. Όχι, δεν μετράει από τις τελευταίες 100 μέρες η κυβέρνηση. Μετράει από τον Ιανουάριο του 2015. Μετράει μία τετραετία και ο κόσμος αυτή την τετραετία μπορεί να κάνει σύγκριση και να δει το τι έχει πληρώσει, επιπροσθέτως βεβαίως από αυτά τα οποία είχε επιβαρυνθεί και τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί προφανώς η κρίση δεν ξεκινάει το 2015. Όπως με τις πολιτικές που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ, να ελαφρύνει την κατάσταση, την επιβάρυνε. Έρχεται τώρα λοιπόν να δώσει κάποια ψύχλο και να πει μπράβο, εγώ σας έβγαλα την κρίση. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσιόδρα. Έχουμε από δύο λεπτά ο καθένας για να κλείσουμε. Και κύριε Ζαχαρίαδη, αν θέλετε να απαντήσετε κάτι σε αυτά που είπαν, αλλά βάζω και το θέμα των συλλαλητηρίων και των καταλήψεων στα σχολεία. Με υποκινητές ακροδεξιούς, από τη Χρυσή Αυγή, μας είπε ο κ. Μπουτάρης νωρίτερα, όπου υπάρχουν καταγγελίες, και οι γονείς από τη Βόρεια Ελλάδα που τους φιλοξενήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα σε αυτή την εκπομπή, οι εκπρόσωποι τους λένε ότι γίνεται μια τέτοια διεργασία και υπάρχουν συλλαλητήρια σήμερα για αυτό το θέμα. Πώς αντιμετωπίζετε και ποια πρέπει να είναι η αντίδραση των κομμάτων? Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο φασισμός πρέπει να μείνει έξω από τις πόρτες και τις αμβλές των σχολείων. Όποια παιχνίδια προσπαθεί να παίξει η Χρυσή Αυγή εκεί, οι ακροδεξιοί, οι θύλακες, πρέπει να αντιμετωπίσουν μια ομόθυμη δημοκρατική αντίσταση από όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, μαθητές και δασκάλους σε όλα τα σχολεία της χώρας. Και να συνεννοηθούμε κάτι. Η καλύτερη απάντηση στον εθνικισμό είναι ο δημοκρατικός πατριωτισμός και η συνεννόηση όλων των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων για ένα πλαίσιο δημοκρατικού διαλόγου και αντίστασης σε τέτοιες καταστάσεις. Νομίζω ότι ήταν βαρύ ατόπιμα και πολιτικό και θεσμικό και η δήλωση του Μάκη Βορύδη χθες και η δήλωση του Άδων Γεωργιάδη. Ο μεν δεύτερος μας είπε ότι κάποιοι μαθητές ανησυχούν για τα σύνορα της Μακεδονίας. Κανένας δεν πρέπει να ανησυχεί για τα σύνορα της Μακεδονίας. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό το οποίο συζητάμε είναι αν η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, έτσι τη λένε και στη Νέα Δημοκρατία, θα λέγεται από την επόμενη μέρα
Βόρεια Μακεδονία. Αυτό είναι, τόσο απλό είναι. Δεν θα αλλάξουν τα σύνορα. Άλλοι βάζουν λογικές αναθεωρητισμού των σύνορων στην περιοχή. Η δε δήλωση του κυρίου Βορύδη αναφορικά με τις αγκαλιές που δεν θέλει να χαρίσει αυτόν τον κόσμο στη Χρυσή Αυγή δείχνει ένα φόβο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν έχει κλείσει τις πόρτες και τα όρια με αυτόν τον χώρο. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια απόλυτη πολιτική ασφυξία. Δεν είναι δυνατόν να αναρτώνται πανό τα οποία να λένε «Η Δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία». Τι πράγματα είναι αυτά? Είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξει ένα μέτωπο απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιχειρεί να μπει.